Στο Σταυρίδιο Ίδρυμα Χρονίος Πασχόντων, ο Αγίο Κυπριανό εκδηλώθηκε μετά από έλεγχο ανείχνευση θετικό κρούσμα σε ανεμβολία στη τρόφιμο. Είναι μία εκ των δύο τροφίμων επί συνόλου 130, των οποίων οι συγγενεί δεν επέτρεψαν τον εμβολιασμό τη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εντολή να ελεγχθεί όλο το προσωπικό και οι τρόφιμοι. Βρέθηκαν άλλα οκτώ θετικά εμβολιασμένων και μέχρι τώρα συμπτωματικών. Τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ των υπαλλήλων είναι όλα αρνητικά. Στο Ίδρυμα χρονίο Πασχόντων, ο Άγιο Κυπριανό. Μετά από ε, τεστ ανείχνευσης κορονοϊού, μοριακά τεστ, ε, βρέθηκαν 8 τρόφιμοι μας θετικοί. Σύμφωνα ε, και πιθανόν θα έλεγα με ηχνηλάτηση που γίνεται τώρα και από αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από τα εσωτερικά, από το γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό, ε, η αιστεία μετάδοσης ήταν μια ανεμβολίαστη Τρόφιμος. Ε, θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι από τους 130 ασθενείς οι 128 είναι εμβολιασμένοι πλην δύο ε, κυριών όπου οι συγγενείς τους, ενώ ε, ζούσαν μέσα στο Ίδρυμα, δεν δέχθηκαν ε, να εμβολιαστούν. Μία λοιπόν, εξ αυτών των κυριών, φαίνεται πως ε, μετέφερε, επειδή είναι και περιπατητική, ε, και σε άλλες ε, κυρίες και σε άλλους ανθρώπους ε, και βρέθηκαν λοιπόν, 8 θετικά κρούσματα. Ευτυχώ όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα των μοριακών τεστ, ακόμη και του προσωπικού, βγήκαν αρνητικά. Όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδρύματο να τονιστεί πω το σύνολό του είναι εμβολιασμένοι. Ο Σεβασμιότατο, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε τα μέτρα, ενημέρωσαν τι υπηρεσίε, ε, έγινε χθε τεστ ανείχνευσης κορονοϊού σε όλους τους τροφίμους μας και σε ε, όλο το προσωπικό και, στα, ε, και στους 75 εργαζομένους ε, και τα στοιχεία που έχουμε των αποτελεσμάτων μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 8 θετικά στους τροφίμους, κανένα θετικό στους ε, υπαλλήλους. Όλοι οι υπάλληλοι είναι αρνητικοί. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία ε, της διαχείρισης του κορονοϊού, πήραμε όλα τα μέτρα και ευχόμαστε πάνω απ' όλα και στην Παναγία να βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή πάλι που μιλάμε όλοι οι τρόφιμοι που έχουν εκδηλώσει που έχουν βρεθεί θετικοί στον ε, κορονοϊό είναι ασυμπτωματικοί είναι ε, ήρεμοι, είναι ήσυχοι και δεν παρουσιάζουν κάτι το ιδιαίτερο. Ερωτώμενο ο πρωτοσύγκελος αν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι τρόφιμοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, απάντησε πω ναι, μεν οι ανεμβολίαστοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συνευρεθούν και με του υπόλοιπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 13 Αυγούστου προκειμένου να εξετάσει το σχετικό νόμο περί ανεμβολία των υπαλλήλων και τον εσωτερικό κανονισμό περί των τροφίμων του Ιδρύματο. Όπω είναι ακόλουθο, θα γίνουν οι απαραίτητε διαδικασίε προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία των τροφίμων. Ε, σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, ε, δεν ε, ζουν, ας το πούμε, ε, οι δύο ανεμβολίαστοι είναι σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Ε, Όμω, ε, εάν είναι περιπατητική, είναι πρόβλημα. Η κυρία, α πούμε, περπατάει, η συγκεκριμένη, οπότε κινείται ελεύθερα ε, σε όλου του χώρου ε, που συναθρίζονται, που κάθονται οι ασθενεί, οπότε είναι πολύ εύκολο. Ε, από εκεί και πέρα, γι' αυτό και συνεδριάζει αύριο το Διεκτικό Συμβούλιο ε, για να εφαρμόσει πρώτον τον νόμο σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Ε, και δεύτερον τον κανονισμό λειτουργίας σε ό,τι αφορά τους ασθενείς. Να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που ορίζει τα υγειονομικά η πολιτεία μας για να εξασφαλίσουμε και να σώσουμε τους ανθρώπους μας.